Οι εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο τέθηκαν επιτάπητο στην πρώτη ημέρα του 13ου Φόρουμ Ανάπτυξης που άνοιξε την αυλαία του την περασμένη Παρασκευή 5 Απριλίου. Θεσμικός συνδιοργανωτής τότε Δυτικής Ελλάδος και η εφημερίδα Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Το θέμα της εναρκτήριας συνεδρίας ήταν ενέργεια και Ευρώπη και τη συντόνισαν οι Παναγιώτης Γιαλένιος, εκδότης της εφημερίδας, και Ευάγγελος Καραχάλιος, πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδος. Όπως τόνισε ο κύριος Γιαλένιος, σας καλωσορίζουμε στην αναρκτήρια εκδήλωση του 13ου Φόρουμ Ενέργειας, μιας πρωτοβουλίας που έχει συνδυαστεί με την ενεργειακή προοπτική της περιφέρειάς μας και όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τις εργασίες του έχουν αναδειχθεί τα σημαντικότερα ζητήματα που αφορούν αυτόν τον σημαντικό τομέα που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει και ένας από τους σημαντικότερους για τον τόπο μας και όχι μόνο για την περιοχή μας. Οι φετινές εκδηλώσεις δεν θα μπορούσαν παρά να συνδυαστούν με τα επίκαιρα θέματα που αφορούν την περιοχή μας και τον τόπο μας. Το 13ο Φόρουμ Ενέργειας, όπως όλα τα φόρουμ μέχρι τα σήμερα, τα ενεργειακά, είναι μια συνδιοργάνωση με θεσμικό συνδιοργανωτή το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδος και όπου τα τελευταία χρόνια η αίθουσά του έχει γίνει και η αίθουσα του Φόρουμ Ενέργειας και έχει την ενεργή στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, του Επιμελητηρίου Αχαΐας, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπορικών Σωματείων Νομού Αχαΐας. Ο κύριος Καραχάλιος επεσήμανε ότι στο ενεργειακό πεδίο οι αλλαγές που επέρχονται είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Η ΔΥ Κομισιόν, χτυπώντας ένα ακόμα καμπανάκι, το Φεβρουάριο που μας πέρασε, ζήτησε μέχρι το 2040 από τις εθνικές αρχές να περιοριστούν κατά 90% οι καθαρές εκπομπές των αποκαλούμενων αερίων του θερμοκηπίου. Σήμερα είμαστε μόλις στο 33% αυτής της φιλόδοξης διαδρομής. Άρα, αμέσως μετά τις ευρωεκλογές, όπως αναφέρει και ο Διεθνής Τύπος, η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κληθεί να ορίσει ένα πολύ αυστηρότερο οδικό χάρτη απεμπλοκής από αυτό, επίτευξη αυτού του στόχου και απεμπλοκής από τα ορυκτά καύσιμα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Ευρωβουλή θα πρέπει επίσης να συμβάλλουν και να καθορίσουν το πλαίσιο των επόμενων βημάτων με αποφάσεις που θα είναι δεσμευτικές για τα κράτη-μέλη. Και εδώ θα ήθελα να θυμίσω ότι μπροστά μας έχουμε ήδη ένα πολύ σημαντικό ενδιάμεσο σταθμό. Και αυτός ο σταθμός, αυτός ο σταθμός που αφορά και την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη, είναι η γνωστή σε όλους μας Πράσινη Συμφωνία, η οποία προβλέπει μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα κατά 55% ως το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας, δηλαδή έως το 2030. Ο Αναστάσιος Θωμαΐδης, επικεφαλής του θεματικού τομέα ενέργειας Νέας Δημοκρατίας, στην τοποθέτησή του εξήγησε με ποιο τρόπο η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την ενεργειακή κρίση. Με τις πρωτοβουλίες του Κυριάκου Μητσοτάκη και τα μέτρα τα οποία έλαβε η ελληνική κυβέρνηση με τις προστοβαρείς πολιτικές και εμπεδώνοντας μια νέα κουλτούρα συνεργασιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καταφέραμε, νομίζω, από την πρώτη στιγμή όχι μόνο να αφήσουμε δύσκολες καταστάσεις πίσω, αλλά να έχουμε και στέρεες βάσεις για να έχουμε να μετασχηματίσουμε το ενεργειακό μας σύστημα. Νομίζω ότι είμαστε περίπου στα μέσα της διαδρομής για την ενεργειακή μετάβαση και σίγουρα δεν πρέπει να χαθεί χρόνος σε σχέση με τις επενδύσεις που ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια και την επίτευξη των ενεργειακών στόχων με αποτύπωμα στην κοινωνία, έτσι ώστε η ενέργεια να είναι φθηνή και άφθονη για όλους. Ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Έτωλο Ακαρνανίας, τομέαρχης περιβάλλοντος και ενέργειας, άσκησε κριτική για την ενεργειακή κρίση στη χώρα μας και τους χειρισμούς της κυβέρνησης. Το αφήγημα ότι η ενεργειακή κρίση, το υψηλό ενεργειακό κόστος, συσχετίζεται άμεσα και ευθέως με μια εισαγόμενη κατάσταση δεν είναι αλήθεια και πλέον δεν πείθει κατά την άποψή μου τον περισσότερο κόσμο. Και βέβαια εδώ θα πρέπει να πούμε
ότι πολύ σημαντικό είναι το ζήτημα της εσχροκέρδειας των υπερκερδών των διελιστηρίων, συγκεκριμένα δύο εταιριών ενέργειας. Να αναφέρω χαρακτηριστικά ότι 3 δις ήταν τα υπερκέρδη των διελιστηρίων το 2022 και από αυτά η κυβέρνηση, ενώ έχει δηλώσει και το θυμάστε προεκλογικά ότι θα φορολογούσε το 90% αυτών των υπερκερδών, στο τέλος της ημέρας, στο τέλος αυτής της ιστορίας, φορολόγησε μόνο για μία χρονιά, και όχι για δύο που μπορούσε, για μία χρονιά, με 33% υιοθετώντας τον χαμηλότερο συντελεστή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα υπερκέρδη των διελιστηρίων. Ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, επεσήμανε ποια λάθη στρατηγικής έγιναν στον τομέα της ενέργειας στη χώρα μας. Βρεθήκαμε πριν από περίπου 2 χρόνια να έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος στη γειτονιά μας, στην Ουκρανία, μετά την επίθεση της Ρωσίας. Και τότε πραγματικά ξεκίνησε το μεγάλο ζήτημα όσον αφορά την ενεργειακή πίεση, τις τεράστιες αυξήσεις στις τιμές, γιατί η Ευρώπη όλα τα προηγούμενα χρόνια έχει χαράξει μια πολιτική όσον αφορά την εξάρτησή της από το φυσικό αέριο. Σε αυτόν τον δρόμο οδηγήθηκε και η χώρα μας. Δηλαδή, η λεγόμενη απολιγνητοποίηση, με την παγκόσμια έννοια της η απανθρακοποίηση και η μετάβασή της σε μια πιο φιλική, πιο πράσινη για το περιβάλλον αλλά και για τον άνθρωπο παραγωγή ενέργειας, στη χώρα μας μετατράπηκε σε εξάρτηση και αυτή από το φυσικό αέριο. Ο Γιώργος Σταθάκης, εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, πρώην Υπουργός Ενέργειας, ανέφερε τις αδυναμίες της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις επιπτώσεις στον τομέα της ενέργειας. Η Ευρώπη είχε φτιάξει μια ενεργειακή πολιτική, αποδεχόμενη το Παρίσι, τη Συμφωνία του Παρισιού, ότι το 2030 θα παράγουμε 50% λιγότερο γρήπους από το 1990 και το 2050 0. Πώς θα πάμε εκεί? Η στρατηγική έλεγε ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μεταβατικό καύσιμο το φυσικό αέριο. Άρα αποσύρουμε πετρέλαιο, αποσύρουμε πυρηνική ενέργεια, πιθανόν αποσύρουμε άνθρακα και ούτω καθεξής και επενδύουμε σε αυτό το 2 πυλώνα. Δεύτερο στοιχείο της πολιτικής της, φτιάχνουμε την αγορά ρήπων και ρυθμίζουμε με βάση την αγορά ρήπων το πόσο γρήγορα ουσιαστικά διώχνουμε τους ρηπογόνες παραγωγή ενέργειας, βιομηχανίας και πάει λέγοντας. Τρίτη βασική της αρχή, όλη αυτή η μετάβαση στο φυσικό αέριο οργανώνεται γύρω από ελεύθερες αγορές. Μία στο Άμστερνταμ, που ανεβοκατεβάζεται στη μέση στο φυσικό αέριο, άρα τι ακυρώσαν? Ακυρώσαν αυτό που κάνουν πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μακροχρόνιες συμβάσεις με τη Ρωσία. Ο Σπύρος Τσιρώνης, βουλευτής Αχαΐας με την Νίκη, ανέλησε τις επιπτώσεις του πολέμου της Ουκρανίας στον τομέα της ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο. Φαίνεται ότι ο πόλεμος δεν έχει κάποιο ορατό τέλος. Αφετέρου φαίνεται πως η Ευρώπη πυροβολεί τα πόδια της, τουλάχιστον οικονομικά. Και αναφέρω συνοπτικά τον εξαναγκασμό της Γερμανίας να πληρώνει της βαριάς βιομηχανίας και της ατμομηχανής της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πληρώνει τετραπλάσια τιμή για την προμήθεια του αμερικανικού LNG από το Τέξας. Με δεδομένο ότι η οικονομία της Ρωσίας δεν φαίνεται να επηρεάζεται, παρόλες τις κυρώσεις, οι μόνοι κερδισμένοι τελικά φαίνονται να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αντιθέτως, διαπιστώνουμε λόγω των συνεπειών του πολέμου αυτού πως οι πολίτες σχεδόν όλων των χωρών της Ευρώπης βιώνουν σημαντικές δυσκολίες με την ακρίβεια σε όλα τα προϊόντα και ιδιαίτερα σε αυτά των καυσίμων και της ενέργειας.